Τον Τίμιον Σταυρόν το Σωτήριον όπλον δεξόμεθα πίστη καθαρά διανοία προέρχεστε με λιγάρ θείαν χάριν δωρούμενος και ιωμένος ψυχών ομού και σώματων τα νοσήματα διενεργίας αρήτου Χριστού του Θεού ημών. Εκ γης ο καλέσας σε προς ουρανίους σκηνάς, τηρή και μετά θάνατον, αδιαλόβητον, το σώμα σου Άγιε, σίγαρεν σοφροσύνη και σεμνή πολιτεία, μακάρε πολιτεύσω μη μολύνα στην σάρκα. Διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σοφήν ημάς. Τη 31η του μηνός Ιουλίου Ευδοκίμου Οσίου του Δικαίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας του Κηδευτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Δημοκρίτου, Σεκούνδου και Διονυσίου των Μαρτύρων, Αρσενίου, Οσίου του Ιβυρίτου, Προεόρτια της Προόδου, του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Ο Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος. Ο Άγιος Ευδόκιμος γεννήθηκε στην Καπαδοκία από γονείς Ευσεβής. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βασίλειος και είχε το αξίωμα του Πατρικίου, η δε μητέρα του Ευδοκία. Τον ιό του Ευδόκιμο τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και ο Ευδόκιμος δεν άργησε να φέρει καρπούς. Από την παιδική του ακόμα ηλικία μιμήθηκε τους γονείς του στην φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη, μοιράζοντας με απλοχεριά υλικά αγαθά για την ανακούφιση κάθε είδους δυστυχισμένων, προπάντων δε των ορφανών και των απροστάτευτων απόρων χειρών. Όταν ο Ευδόκιμος μεγάλωσε, διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο το 829 μετά Χριστόν στρατοπεδάρχης στην Καπαδοκία και έπειτα στα Χορσιανά σύνορα. Και στη θέση του αυτή ο Ευδόκιμος υπήρξε πάντοτε ταπεινόφρον, δίκαιος και φιλάνθρωπος. Αλλά στο 33ο έτος της ηλικίας του εκοιμήθη και η είδηση αυτή έφερε μεγάλη λύπη στις αναρρύθμιτες ψυχές που είχε ευεργετήσει. Όμως η δικαία ψυχή του Ευδοκίμου συναρρυθμήθηκε εκεί όπου οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. «Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο», δηλαδή εκεί όπου οι δίκαιοι θα δοξασθούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιο, στην βασιλεία του ουρανίου πατέρα τους. Όποιος λοιπόν έχει αυτιά και ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει. Ο Άγιος Ιωσήφ ο από Αρημαθέας ήταν ευσχήμων βουλευτής, καταγόταν από την Αρημαθέα και όπως μας λένε τα Ευαγγέλια υπήρξε κρυφός μαθητής του Χριστού. Μετά από την Σταύρωση
ζήτησε από τον Πιλάτο το σώμα του Χριστού. Όταν το πήρε, το τύλιξε με συνδόνα καθαρά και το εναπέθεσε εν το κενό αυτού μνημείο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον και διαφύλαξον ημάς. Αμήν.